Για να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Δημήτρη Σεβαστάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Σεβαστάκη. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Σήμερα είδαμε τον Στέφανο Κασελάκη στους δρόμους και φροντίζει να τονίζει αρκετά συχνά την παρουσία του στους δρόμους. Θα είναι η κεντρική επικοινωνιακή του πολιτική αυτή? Είναι προφανές ότι εφόσον δεν είναι κοινοβουλευτικό πρόσωπο, θα προσπαθήσει να γράφει, τις πληροφορίες για τον εαυτό του και για το κόμμα στους δρόμους, στις συγκεντρώσεις, στα σωματεία, στο πεδίο δηλαδή. Ήταν από μιας αρχής επιλογή αυτή. Νομίζω θα ενταθεί και θα διευρυνθεί όταν είχε πάει στην Θεσσαλία, όταν είχε πάει στην... Γενικώς η εγγραφή του στο πεδίο θεωρεί ότι του προσθέτει στοιχεία στο προφίλ του και στην χειραφέτησή του από τη σκιά, την προφανή σκιά που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα. Μήπως όμως και με αυτόν τον τρόπο θέλει να προσπεράσει τα αρνητικά μηνύματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων και η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας που οφείλεται? Προφανώς θέλει να ξεπεράσει. Είναι όσο υπάρχει αυτή η ταλάντευση και η μη ολοκλήρωση της αποχώρησης, αυτό είναι ζημιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, δημιουργεί χαμηλές προσδοκίες στον κόσμο, φύρει και τους φύρει όλους. Άρα πρέπει να κάνει μια κίνηση προς τα μπρος, υπερβαίνοντας τους όρους αυτού του παιχνιδιού, διάσπαση ή παραμονή. Προσπαθεί να τους ξεπεράσει πηγαίνοντας στην κοινωνία και μαζικοποιώντας την εγγραφή του και την εμφάνισή του. Και η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας είναι ένας ελιγμός εκ μέρους του κυρίου Κασελάκη? Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, τι είδους ελιγμούς μπορείς να κάνεις? Εάν υπάρχει μια απόφαση αποκόλλησης, διχοτόμησης, οι ελιγμοί είναι πάρα πολύ περιορισμένοι. Γίνονται κινήσεις όπου προσπαθεί ο ένας να φθείρει ή ο άλλος να δώσει, να αφαιρέσει το άλοθη, γιατί αυτό είναι, αλλά στο τέλος είναι ένας εγκλωβισμός σε μια πολύ χαμηλή κλίμακα πολιτικής. Δεν είναι πολιτική αυτό που συμβαίνει. Είναι μια μικρή διευθέτηση πριν την έξοδο από το διάρρη. Από το διάρρη. Μάλιστα, κύριε Σεβαστάκη, νιώθω ότι είστε ο πιο κατάλληλος για να μας σχολιάσετε την δήλωση που έκανε ο κύριος Κασελάκης περί παλιάς νοικοκυρεμένης Ελλάδας. Σε ποιο ακροατήριο θέλησε να απευθυνθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτή του τη φράση και αυτή του τη δήλωση? Στο ακροατήριο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ακροατήριο του Κωνσταντίνου Σιμίτη, στο ακροατήριο που έχει και οι δημοσκοπικές εταιρείες και οι εταιρείες μετρήσεων έχουν προσδιορίσει, το ακροατήριο της αυτοσυντήρησης, της πρόνοιας, της συντηρητικής χαμηλού προφίλ διαβίωσης, αυτό το ακροατήριο, το οποίο περιγράφεται κάτω από τον όρο νοικοκύρης, και το οποίο η ρηξιακή πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, η ριζοσπαστική πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν το κολακεύει και δεν το κερδίζει. Οπότε προσπαθεί να αποκτήσει, όχι κατά ανάγκη, σχέσεις εμπιστοσύνης, να ανακτήσει αυτές τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τον πολίτη αυτής της μεσότητας που έλεγαν παλιά οι σημητικοί ή οι πρωτοκαραμαλικοί. Βέβαια, ο κύριος Κασελάκης σήμερα μέσω social media επιχείρησε να ανασκευάσει αυτή του τη δήλωση, λέγοντας ότι δεν θα αφήσει τους νοικοκύριδες στην δεξιά την ώρα που οι αληθινοί μπαχαλάκηδες είναι αυτοί που μας κυβερνούν και αποσυνθέτουν την κοινωνία. Ναι, αλλά δεν αποποιήθηκε την απόπειρα που έκανε να προσετηριστεί αυτό το κοινό, ούτε το απονομιμοποίησε αυτό το κοινό στη δεύτερη του δήλωση. Απλώς το τοποθέτησε διαφορετικά, αλλά δεν το απονομιμοποίησε.
είναι νομίζω μια σταθερή παράμετρος αυτή, η στροφή στον άνθρωπο της κανονικότητας, της μεσότητας, τον μετριοπαθή μικροαστό, ο οποίος είχε τρωθεί ή νόμισε ότι είχε τρωθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από το προφίλ ή από το ύφος ή από το στυλ ορισμένων πολιτικών εκφωνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό λοιπόν τον πολίτη, θυμηθείτε το, θα κρατηθεί αυτή η επένδυση, σε αυτόν απευθύνεται. Σου λέει, όχι τον κεντρό ιδεολογικά, τον μέσο ως κοσμοθέαση, που θέλει να μην χρωστάει, που θέλει να έχει συγκροτημένο το οικογενειακό του οικοδόμημα, μεταφορικά εννοώ το οικοδόμημα, αυτόν τον πολίτη που ψήφιζε και που έδινε τις πλειοψηφίες. Αυτός ο νοικοκύρης ήταν ο ακροατής του Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπως ήταν και ο ακροατής του Σιμίτη. Ησυχία, περίσκεψη, πρόνοια, χαμηλή τόνη. Αυτό είναι. Τώρα, εν ώψη και των ευρωεκλογών, διαμορφώνεται ένα νέο σκηνικό και με το σύνθημα που δόθηκε ήδη από τον Πρωθυπουργό, που έδωσε σκληρά πολιτικά χαρακτηριστικά στις ευρωεκλογές. Πολύ σωστά πράττει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος κρατάει, πολιτικοποιεί έντονα, κομματικοποιεί καλύτερα κάθε αναμέτρηση. Έχουμε ξαναπεί ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένας εξαιρετικός εκλογικός μηχανισμός. Μόλις λήξουν οι εκλογές, προετοιμάζονται για τις επόμενες. Είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο και για να δυναμώνει τη συνοχή στο εσωτερικό της και για να υπάρχει μια πειθαρχία. Το έχουν καταφέρει. Σωστά λοιπόν από την πλευρά του, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έχουμε πει ότι σε επίπεδο οργανωτικό και σχεδιασμού κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, έχουν και πολύ καλό team προφανώς, δίνει αυτή τη διάσταση. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να βάλει τις ευρωεκλογές ως την επιτομή του στοιχήματος, ούτε ποσοστά να δίνει, κάνουν λάθος σε αυτό. Πρέπει να αφήσει ανοιχτό το παιχνίδι, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δεν υπάρχει ο χρόνος ούτε μέχρι τις ευρωεκλογές, κατά τη δική μου γνώμη, να συνέλθουν και να αποκτήσουν αυτή την πειθαρχία και την εσωτερική συγκρότηση που χρειάζονται για να αρχίσουν να είναι αποδοτικοί και για να τους ακούει ο κόσμος. Χρειάζονται βάθος χρόνου. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να είναι στην δεύτερη θέση και για την τρίτη θέση μάχονται ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Πιστεύετε ότι αυτή η εικόνα θα μονιμοποιηθεί τον επόμενο καιρό στην πορεία προς τις ευρωεκλογές? Ανάλογα με το τι κάνω. Αν συνεχίσουν έτσι, θα χειροτερέψει. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, το αντιπολιτικό, την εσωστρέφεια, τις συγκρούσεις, τις συνωμοσίες, τις διαπραγματεύσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι συνωμοσίες, είναι και οι διαπραγματεύσεις που κάνουν εσωτερικές. Άμα συνεχίσουν έτσι, βεβαίως, πριονίζουν το κλαδί, θα επιβαρυνθεί η κατάσταση. Εάν σταθεροποιηθεί και αρχίσει να βγαίνει έξω, προς τα έξω, τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, τι εισηγείται και ποιες πολιτικές δουλεύονται, τις επεξεργάζεται και τις εκφωνεί και τις ακουμπάει, τις τοποθετεί στο ακροατήριο και στο αισθητήριο, στο αισθητήριο του κόσμου. Αν δεν γίνει αυτό, οι μετρήσεις θα είναι επιβαρυντικές. Έχουν την άνεση. Ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης δεν έχει την καλλιέργεια ακόμα. Δεν έχει εγκληματιστεί. Μπορούν όμως, υπάρχουν έμπειρα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που μπορούν να δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση και να μην γίνεται αυτή η φοβερή αυτοσπατάλη. Και σε περίπτωση που δεν γίνουν όλα αυτά όπως μας τα είπατε, πιστεύετε ότι το ΚΚΕ μπορεί να διεκδικήσει την δεύτερη θέση στις ευρωεκλογές? Τη δεύτερη εννοείται στην αντιπολίτευση. Τη δεύτερη στην αντιπολίτευση, δηλαδή να ακολουθήσει τη Νέα Δημοκρατία. Πριν από δύο χρόνια, σε μια εκπομπή στην ΕΡΤ, είχα πει ακριβώς αυτό, ότι
το Κομμουνιστικό Κόμμα, επειδή γράφει δυσανάλογα χαμηλά ποστά τότε σε σχέση με την οργανωτική του δύναμη και το οργανωτικό του σφρίγος, είναι ένας παράγοντας αναπτύξιμος και, ας το πούμε, ο παράγον άγνωστος τότε, πριν 2 χρόνια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα μετέφρασε και άρχισε να το κάνει αυτό και με την παρακμή ή την πτώση ή την φθορά του ΣΥΡΙΖΑ, μετέφρασε την οργανωτική, το οργανωτικό του σφρίγος σε ποσοστό. Τώρα δε που βοηθιέται, όπως όλη η αντιπολίτευση, από την συμπεριφορά εντός του ΣΥΡΙΖΑ, είναι προφανές ότι αναπτύσσεται. Δεν έχει όμως, σας το ξαναείπα, σημασία τόσο αυτές οι εσωτερικές, αυτά τα ποσοστά, αυτό το κλάσμα, πόσος αριθμητή παρανομαστή. Το βασικό είναι ότι πρέπει η υπόθεση της προοδευτικής θέασης και της κεντροαριστεράς να βρει το βηματισμό της ανεξαρτήτως, έτσι γράφει η ιστορία και έτσι αποφαίνεται η ιστορία, ανεξαρτήτως του φορέα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι το Πασόκ του κουρασμένο που κουβαλάει τις φθορές από τα τόσα χρόνια διακυβέρνησης. Αυτό το Πασόκ με την πτώση του, με το άγγιγμα του 4%, έχει κατά κάποιο τρόπο αλλάξει ριζικά, κυταρικά. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αποτελεί τον πιο σφριγγυλό φορέα της αντιπολίτευσης στο κεντροαριστερό ακροατήριο. Πρέπει λοιπόν και οι άλλοι να συνέλθουν. Μάλιστα, κύριε Σεβαστάκη, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.